Λίγες ημέρες μετά το 15 Αύγουστο, η Κυριακή βρήκε το Ηράκλειο να κινείται σε χαλαρούς ρυθμούς. Με τον Ιδράργυρο να είναι στα ύψη και τα Μελτέμια να δίνουν μια αίσθηση δροσιάς, ντόπιοι περιπλανήθηκαν στα όμορφα δρομάκια αλλά και στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, ενώ πολλοί απόλαυσαν τον καφέ τους στην καρδιά του Ηρακλείου. Είναι σχετικά ήρεμο, τώρα μπορεί να είναι επίσης οι περισσότεροι είναι στα χωριά τους και τα σχετικά. Ό,τι κόσμο βλέπουμε προς το παρόν αυτές τις μέρες είναι πιο πολλοί τουρίστες. Αλλά σιγά σιγά πιστεύω θα έρχεται και ο κόσμος, γιατί πρέπει να έρθουν και στις δουλειές τους περισσότεροι. Είναι ήρεμο το Ηράκλειο, εντάξει. Σιγά σιγά επιστρέφουν και σιγά σιγά θα ενταθούν και οι ρυθμοί προσαρμογής. Οι ντόπιοι με κυριακάτικη διάθεση απολαμβάνουν το Ηράκλειο σε μια πιο χαλαρή εκδοχή του λίγες ημέρες μετά το Πάσχα του καλοκαιριού. Πολύ ήρεμη. Βασικά, κάποιοι μπορεί να μην έχουν γυρίσει ακόμα, μπορεί να φύγανε. Πολύ ωραία. Μακάρι να είναι έτσι. Θάλασσα μετά έχει το πρόβλημα. Βέβαια, θάλασσα. Διαχρονικά, τις ημέρες του 15 Αύγουστου, τα αστικά κέντρα ερημώνουν με την επιστροφή των πολιτών να είναι σταδιακή. Την ίδια στιγμή, η παρουσία των τουριστών στην καρδιά του Ηρακλείου είναι ιδιαίτερα έντονη. Χαλαρά ακόμα, απλά υπάρχει και πολύ τουρισμός που απλά αυξάνει λίγο το κόσμο στο Ηράκλειο. Μια χαρά είναι. Έχει, βλέπω, έχει κίνηση. Βλέπω πολλούς ξένους. Αυτό είναι καλό για τα τοπικά μαγαζά. Έχουμε λίγο τουρισμό, χαλαρά. Δεδομένου ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές για μια εξόρμηση στη θάλασσα, οι περισσότεροι ντόπιοι έστρεψαν το βλέμμα στις παραλίες του νησιού για μια ανάσα δροσιάς.